Εξηγήσεις για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας κλήθηκε να δώσει στον ανακριτή ο 19χρονος φοιτητής, ο οποίος είχε μεταφερθεί νωρίτερα το πρωί σιδηροδέσμιος στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Ο ίδιος είχε αρνηθεί και προανακριτικά οποιαδήποτε σχέση με κυκλώματα παιδικής πορνογραφίας, όπως αυτό που ξύλωσε η Europol, σηματοδοτώντας και 4 συλλήψεις στην Ελλάδα. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος κατάφερε να εντοπίσει και να ταυτοποιήσει 4 χρήστες του διαδικτύου μετά από το σήμα της Europol, ενώ είχε προηγηθεί ενημέρωση από τις διοκτικές αρχές της Νέας Ζηλανδίας, οι οποίες αποκάλυψαν τη δράση χρηστών του διαδικτύου με επισκέψεις σε σελίδα η οποία διακινεί σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας. Ο 19χρονος είχε συλληφθεί από την ασφάλεια Ηρακλείου στο πλαίσιο ταυτόχρονης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ σε ένα φάκελο στον υπολογιστή του βρέθηκε το επίμαχο υλικό. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν τελικά περιοριστικοί όροι και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του.